Βέβαια, πρέπει να πούμε επίσης ότι τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στο κομμάτι το νοσοκομιακό και νομίζω ότι γενικότερα στον χώρο της υγείας υπάρχουν ζητήματα τα οποία ανέδειξε και η πανδημία. Σωστά. Μετά την πανδημία είδαμε ότι αναδείχθησαν πολλά προβλήματα στις μονάδες υγείας πανελλαδικά, αλλά ειδικότερα στις ακριτικές περιοχές. Είμαστε μία από αυτές τις ακριτικές περιοχές. Όχι ότι δεν είναι διαχρονικό το πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι οξύνεται το φαινόμενο της έλλειψης γιατρών, της έλλειψης συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Νησιώτες αναγκάζονται να μετακινηθούν. Κινηθούν από νησί σε νησί για να βρουν την ειδικότητα την οποία χρειάζονται, γιατί δεν υπάρχουν όλες οι ειδικότητες στα νησιά, ακόμα και σε ιδιώτες ιατρούς που ανήκουν στην δική σας ένωση. Από εκεί και πέρα, θα θέλαμε να μας πείτε επίσης, επειδή οι παρεμβάσεις οι οποίες κάνει κατά καιρούς ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι μόνο για το νοσοκομιακό κομμάτι και δεν είναι μόνο για τις δημόσιες δομές υγείας. Αφορούν και άλλα ζητήματα ιατρικής φύσεως. Θα ήθελα να επεκταθείτε και σε τώρα, κάνετε ένα μικρό σχόλιο. Στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι στην περιοχή ευθύνης μας είμαστε αρκετά τυχεροί. Το ενδιαφέρον των ιδιωτών για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο νησί μας αλλά και στην Ίσυρο είναι αρκετά σημαντική. Και θα έλεγα ότι ως επιτοπλίστων καλυπτόμαστε από τις περισσότερες ειδικότητες. Είναι δύσκολο λοιπόν πλέον να μην βρει ο ασθενής έναν ιδιώτη γιατρό στο νησί μας. Και η αλήθεια είναι ότι και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας από τους ιδιώτους γιατρούς είναι εξαιρετικά υψηλή. Είναι αλήθεια επίσης ότι είμαστε ένας τουριστικός προορισμός. Και υπάρχουν και πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες τείνουν να λειτουργήσουν ως επιτοπλίστων πιο έντονα και πιο δυναμικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Θα έλεγα ότι γενικότερα υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά την οργάνωση, αν θέλετε, της λειτουργίας των γιατρείων, το οποίο θα πρέπει να δούμε και να βάλουμε σε μια διαβούλευση, σε μια προσεχή γενική συνέλευση, αλλά είναι κυρίως σε πρακτικό επίπεδο. Θα έλεγα ότι επιστημονικά είμαστε απόλυτα καλυμμένοι και θα έλεγα ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους οι οποίους επιλέγουν να έρθουν και να λειτουργήσουν στο νησί μας. Απ' την άλλη, όταν υπάρχει γύμνη από το δημόσιο σύστημα υγείας, δυστυχώς υπάρχει και η δυσκολία υποστήριξης, αν θέλετε, των ασθενών σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια παροχή υπηρεσιών. Οπότε, ένας ιδιώτης, ο οποίος μπορεί να έχει μια εξαιρετικά μεγάλη δυναμική, θα μπορέσει να νοσηλεύσει κάποιον ασθενή, αν δεν υπάρχει η αντίστοιχη ειδικότητα η οποία να μπορέσει υποστηρικτικά να λειτουργήσει. Και έτσι δημιουργούνται κάποια κενά. Άρα, όταν μιλάμε για μια δευτεροβάθμια δομή υγείας και μιλάμε για δημόσιο νοσοκομείο, στην πραγματικότητα προφανώς υποστηρίζουμε ένα δημόσιο σύστημα το οποίο είναι δωρεάν για όλους, ώστε να μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Αλλά παράλληλα, υποστηρίζουμε και τους ιδιώτες μας, γιατί τους δίνουμε τη δυνατότητα να παρέχουν υψηλού βαθμού υπηρεσίες στους δικούς τους ασθενείς, αν το δούμε από αυτή την άποψη. Μιλάμε λοιπόν για δημόσιο σύστημα για να υποστηρίξουμε αποκλειστικά και μόνο τους ανθρώπους που επιλέγουν να έρθουν να δουλέψουν στο νοσοκομείο, αλλά επιλέγουμε να υποστηρίξουμε και τους ιδιώτες μας με αυτόν τον τρόπο. Θα έλεγα λοιπόν ότι η εξέλιξη της δράσης του Ιατρικού Συλλόγου, πέρα από το να υπογραμμίζει τα προβλήματα και να προσπαθεί να καλύψει τον πληθυσμό κατά αυτόν τον τρόπο, θα εξελιχθεί και με έναν τρόπο πρόληψης ουσιαστικά. Αυτό που θέλουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο γίνεται περισσότερο για το πώς μπορεί να προλάβει ασθένειες, να έχει τη δυνατότητα να καλύψει οποιουσδήποτε προβληματισμούς έχει στο μυαλό του ή στη δράση του την καθημερινή, μέσα από ομιλίες, μέσα από ημερίδες. Έχουμε ήδη μπει σε αυτή τη διαδικασία. Υπήρξαν ήδη κάποιες πρωτοβουλίες στο τέλος του προηγούμενου έτους και θα συνεχιστούν μέσα στο 24 και προφανώς θα το κάνουμε και αργότερα και στην λυπή εξέλιξη της θητείας αυτή του Ιατρικού Συλλόγου. Θα έλεγα ότι υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των μελών. Δεν αποκλείεται κανείς από το να συνδράμει, είτε είναι μέλος του ΔΣ, είτε είναι μέλος γενικότερα του Συλλόγου μας, στο να προωθήσει με κάποιες ιδέες ή κάποιες δράσεις την πρόληψη. Και είμαστε σε επαφή και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέσα από μια σειρά διαβουλεύσεων και μια πρωτοβουλία η οποία είχε πάρθει πριν λίγα χρόνια. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι πραγματικά οι κάτοικοι τουλάχιστον θα έχουν τη δυνατότητα να είναι ενήμεροι και ενημερωμένοι γενικότερα για οτιδήποτε χρειάζεται. Μια τελευταία ερώτηση λίγο πριν κλείσουμε, γιατί ορμόμενος από τα δικά σας λόγια νομίζω ότι δεν μπορώ να μην ρωτήσω, γιατί μιλήσατε για πρόληψη
Και το νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων έχει πολλά μικρά νησιά, τα οποία κατά καιρούς βλέπουμε δράσεις οι οποίες είναι προληπτικής ιατρικής. Και θα ήθελα να το συνδέσουμε και αυτό με την τηλεϊατρική, γιατί είναι κάτι το οποίο η τεχνολογία μας βοηθάει και στα μικρότερα νησιά να υπάρξει μια κάλυψη υγείας μέσω της τηλεϊατρικής. Υπάρχει και συμβουλευτική τηλεϊατρική, που νομίζω ότι και αυτή έχει τον κρίσιμο δικό της ρόλο, όπως και στο Καστελόριζο που έχουμε δει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορεί ο ιατρικός σύλλογος να πετύχει ή να κάνει κάποιες δράσεις με γιατρούς ιδιώτες, αλλά και γενικότερα από τον σύλλογό σας που αποτελούν μέλη, και να κάνετε κάποιες δράσεις σε μικρότερα νησιά οργανωμένα με προσωπικό που θα φεύγει και θα ταξιδεύει μόνο για αυτό το σκοπό? Κοιτάξτε, είναι δύο πράγματα λίγο διαφορετικά αυτά. Η τηλεϊατρική είναι κάτι το οποίο είναι οργανωμένο, έρχεται η οργάνωση από την ΗΠΕ, υπάρχουν σημεία τηλεϊατρικής όπως έχουμε και εμείς εδώ στο νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία τώρα με την artificial intelligence, η οποία όπως και να έχει προχωράει πάρα πολύ, μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε για μια εξέλιξη στην τηλεϊατρική, η οποία πάει πέρα από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Σε αυτό όμως θα πρέπει να συνδράμει το Υπουργείο και να συνειδητοποιήσει ότι συντονιστές όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι που ασχολούνται μόνο και αποκλειστικά και αυτό, με αυτό, και αυτό το ζητάμε επίσης στις 20 θέσεις που παρουσιάζουμε. Προφανώς μιλάμε για κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν τη λειτουργία των νοσοκομείων, οι οποίοι να έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τις ανάγκες του πληθυσμού και προφανώς και τις ανάγκες των εργαζομένων. Γενικότερα, πάντα σε μια λειτουργία ενός οργανισμού, η δημιουργία ενός θετικού κλίματος είναι η αρχή και το τέλος της επιτυχημένης πορείας. Και αυτό γίνεται μόνο αν υπάρχουν γνώσεις και αν υπάρχει θέληση προς εξέλιξη. Νομίζω λοιπόν ότι αν λάβουμε υπόψη μας ότι είναι πράγματα τα οποία έχουν ζητηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το να υπάρχει έτσι μια αξιολόγηση στο ποιος θα αναλάβει μια ηγετική θέση, μια θέση εξουσίας, γιατί σίγουρα είναι μια θέση εξουσίας. Και εντάξει, μιλάμε τώρα για μικρά νοσοκομεία, τα οποία έχουν σχετικά λίγους εργαζόμενους. Σκεφτείτε όμως τι γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να και τους πόρους τους οικονομικούς, αλλά και τους ανθρώπινους πόρους, να τους αξιολογήσουν και αξιοποιήσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Μόνο γνώση μπορεί να καταφέρει κάτι τέτοιο. Γνώση και εμπειρία.